Βρέχει απόψε, είναι ο νέος δίσκος από την Βάλια Τσιριώτη. Είναι ένας κύκλος με 8 τραγούδια, νέα και επανεκτελέσεις. Ερμηνεύει Γιώργο Σταυριανό, η Βάλια Τσιριώτη. Και θα ακούμε, θα συνοδεύουν ερμηνείες της στην κουβέντα μας. Είναι μελωδίες που πήραν ξανά ζωή μέσα από τους στίχους του Γιώργου Σταυριανού, του Γιώργου Πολυμενάκου, του Νίκου Καλίνη και της Μαργαρίτας Ράμπια. Είχε εμφανιστεί με τη νύχτα μαγικιά, έτσι, που ήταν ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη πριν από ένα χρόνο, η Βάλια Τσιριώτη, και έρχεται τώρα με αυτή την πιο ολοκληρωμένη δουλειά, με το Βρέχει απόψε. Έλατε, κυρία Τσιριώτη, τα είπα όλα και για το ποιοι έχουν γράψει στίχους, άρα θα φύγουμε από αυτό το κομμάτι της αναφοράς των συντελεστών. Τι γίνεται, είστε πολύ χαρούμενοι που βγήκε μια δουλειά σας? Έτσι, είμαι πολύ χαρούμενη, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Κυκλοφόρησε σε μουσική Γιώργου Σταυριανού από την FM Records, ένας κύκλος με 8 τραγούδια. Σαν η καλύτερη συνέχεια μετά τη νύχτα μαγικιά, του Μίκη Θοδωράκη, και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας κάτι πολύ σημαντικό μουσικό νέο μου συνέβη, και θα παρουσιαστεί στο Black Duck στις 13 Μαρτίου τη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Έλατε να μας ακούσετε. Λοιπόν, θα ακούμε όση ώρα θα μιλούμε έτσι ερμηνείες σας από αυτά που μας έστειλε εκεί η εταιρεία σας. Απόψε, στη Μαδρίτη βρέχει χωρίς να σταματά. Ο Γιώργος Σταυριανός που μετρά 4 δεκαετίες έτσι στη δισκογραφία. Πραγματικά. Σας εμπιστεύτηκε σπουδαίο υλικό και φαντάζομαι δεν το έκανε τυχαία. Δεν είδε δηλαδή ένα νέο άνθρωπο και είπε νέος άνθρωπος να του δώσω μια ευκαιρία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εμπιστοσύνη του. Αυτό το τραγούδι τώρα που ακούσαμε, το Βρέχει απόψε στη Μαδρίτη, έγραψε ο ίδιος στίχους για να το ερμηνεύσω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τιμή μου. Λέει στο σημείωμα του, πιστεύω πολύ στη φωνή της. Γι' αυτό λέω δεν σας τα έδωσε έτσι, από συμπάθεια, ανθρώπινη συμπάθεια. Πώς συναντάς τον άνθρωπο. Είναι ένας υπέροχος μελωδός και είναι χαρά μου να έχω αυτή τη δουλειά σαν πρίκα. Να σας πω τώρα, εσείς πώς τα μπερδέψατε όλα αυτά, και βυζαντινή κάνατε και ρεμπέτικα κάνατε και παραδοσιακά, ναι, έχετε πει και λαϊκά, έτσι. Φυσικά, ήθελα γενικά να πάρω όλες τις πληροφορίες από όλα τα στυλ, αλλά έτσι όπως ήταν και η πορεία μου, συναντώντας τον Αντώνη Ρεπάνη στα πρώτα μου βήματα, δούλεψα μαζί του. Μετά ήθελα να πάρω κάποια μαθήματα στη Βυζαντινή, την οποία την αγάπησα, και μετά σπούδασα και σύγχρονο τραγούδι. Όλα αυτά με βοηθάνε να εκφράσω δικά μου κομμάτια, γιατί κάπου ενώνονται. Είναι πληροφορίες μουσικές πολύ σημαντικές. Άρα η καρδιά σας τώρα που είναι περισσότερο, πώς θα ορίζατε αυτό το τραγούδι που υπηρετείτε? Είναι καλό τραγούδι, το θεωρώ. Είναι κάτι που με εκφράζει. Πολύ fair. Εγώ συμφωνώ με αυτό, έτσι, το να μην περιορίζεσαι σε μια ταμπέλα. Σε ένα, μου αρέσει να είναι ο στίχος όμορφος και η μουσική, για να αφήσουμε κάτι. Δεν το κάνω έτσι απλά για να το κάνω, να πω ένα τραγούδι. Αυτό ποιο είναι, το πέρασες? Αυτό είναι μια διασκευή. Μου έδωσε και κάποιες διασκευές, τρεις διασκευές μου έδωσε, όπως και το Δρόμο που αγάπησα, που έχει ερμηνεύσει καταπληκτικά η Ελένη Βιτάλη. Και όταν ήμουν στο Λύκειο, θυμάμαι, το άκουσα πρώτη φορά και το ερωτεύτηκα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συναντούσα τον Γιώργο Σταυριανό και θα μου το εμπιστευόταν σαν μια δεύτερη κίνηση από μένα. Για να το ακούσουμε. Να ακούσουμε την ερμηνεία σας και να κλείσουμε με αυτό. Όπως είπαμε, FM Records, Βρέχει απόψε, 8 τραγούδια, ή όπως είπαμε, επανεκτελέσεις ή νέα τραγούδια με σπουδαίες. Είναι 5 νέα τραγούδια και 3 επανεκτελέσεις. Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους συνεργάτες, την Ελένη Τσολάκη, τη Μαρία Τσολάκη, τον Οδυσσέα Σαβέλη για όλα τα βίντεο και τον Γιώργο Μαρίνογλου για όλα τα εξώφυλλα, και φυσικά όλη την εταιρεία και τους συνεργάτες μου. Έτσι. Για αυτό το ταξίδι που κάνουμε μαζί. Θα μας επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσουμε το τραγούδι αυτό
για να αποχαιρετήσουμε τον Λάκη Παπαστάθη, αυτόν τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη. Ευχαριστούμε, κυρία Τσιριώτη. Σας ευχαριστώ και καλό εγώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο το CD σας από την FM Records. Βρέχει απόψε.